θέλουμε να μας πείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, τι βλέπετε μπροστά σας και τι ζητάτε από την πολιτεία. Αυτή τη στιγμή όλοι βρισκόμαστε στο φάσμα χρεών που δημιουργηθήκαν ήδη με τα οποία ήμασταν κλειστοί και τρέχαν τα ενίκια και οι εισφορές. Και από εδώ και πέρα θέλουμε μια αναλογική εξίσου μείωση των εξόδων που θα έχουμε με τη μείωση που έχουμε στη χωρητικότητά μας. Ή μια πρημοδότηση, επιδότηση των εργαζομένων και κάποια μορφή προστασία της επαγγελματικής στέγης, γιατί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Είστε πάρα πολλοί εργαζόμενοι, ιδιοκτήτες και υπάλληλοι στον κλάδο της εργασίας. Εσείς πόσους απασχολείτε? 25 άτομα. 25 εργαζόμενους. Και αν ανοίξετε την 1η Ιουνίου, όταν ανοίξετε μάλλον, θα τους πάρετε όλους πίσω, πώς θα γίνει? Συγκεκριμένα ο δικός μας ο χώρος δεν έχει εξωτερικό χώρο και δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Δηλαδή είμαστε και υπάρχουν κάποια καταστήματα που δεν έχουν καν εξωτερικό χώρο. Θα περιμένουμε από Σεπτέμβριο να δούμε αν δεν έχουμε πάλι καινούργιο πρόβλημα με τον ιό. Δηλαδή έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Κάποια καταστήματα δεν έχουν καθόλου εξωτερικό χώρο. Δεν θα ανοίξετε για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο? Τώρα όχι, ναι. Κλείναμε ούτως ή άλλως το καλοκαίρι, αλλά τώρα χάσαμε και τους μήνες τους χειμερινούς πριν το καλοκαίρι. Πείτε μας, τι προβλήματα βλέπετε μπροστά σας από εδώ και στο εξής? Τα προβλήματα του κλάδου είναι ήδη γνωστά, είναι καταγεγραμμένα και με αλλεπάλληλες συναντήσεις που έχουμε με τα οικονομικά επιτελεία, Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας. Καταρχάς ζητάμε μία μείωση στο ΦΠΑ, από το 24 να κατέβει το 13 στα καφέ και από το 13 να κατέβει στο 6 στα εστιατόρια. Ζητάμε μείωση ενοικίων, ζητάμε μείωση συντελεστών μέχρι 30/12 του 2020, ούτως ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να αναπνεύσουν. Ζητάμε μια παραχώρηση ελεύθερων χώρων όπου γίνεται χωρίς να ενοχλούμε τον κόσμο, τους περίοικους, σε όποια καταστήματα γίνεται. Σε όποια δεν γίνεται, δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος, ζητάμε το 50% του κόστους που καταβάλλεται το ενίκιο, το ετήσιο στο Δήμο. Εσείς διατηρείτε επιχείρηση στην Αθήνα? Εγώ διατηρώ επιχείρηση στην Αθήνα. Είμαι στα 17-18 άτομα, είναι μικρομεσαία, είναι 50 ετών επιχείρηση και αναγκαστήκαμε να κλείσουμε μετά από εντολή βέβαια της κυβέρνησης. Όλα γίνανε πολύ σωστά, αλλά τώρα πρέπει να ακολουθηθούν σωστά τα βήματα, το πώς θα ανοίξουμε, πώς θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις με το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Εσείς αν ανοίξετε, όταν ανοίξετε από 1η Ιουνίου, μπορείτε να προσκολήσετε όλο το προσωπικό σας? Αυτό είναι μια ιδιαίτερη σπαζοκεφαλιά καταρχήν. Σήμερα που είχα meeting με όλο το προσωπικό, θα ανοίξουμε με το 60-70% και σιγά σιγά, εάν η δουλειά πάει καλά, θα προσθέτουμε.